Έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Τσακίρικ, την ίατρο, ειδικό σύμβουλο σε θέματα πρωτογενούς τομέα και γεωθερμία στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και επί σειρά ετών αντιδήμαρχο. Στο Δήμο Λέσβου. Και στο Δήμο Μυτιλίνης παλιότερα. Κύριε Τσακίρη, το θέμα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα είναι εκείνο της ευλογιάς. Θέλω να μας πείτε πώς εκδηλώνεται αυτή η ασθένεια, ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα, τι θα πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί, ποια είναι τα προληπτικά μέτρα ενδεχομένως που μπορούμε να πάρουμε πριν έρθουμε αντιμέτωποι με αυτή την νόσο και αν υπάρχουν τελικά αποζημιώσεις. Θα ξεκινήσουμε με την κατηγορηματική δήλωση ότι η ασθένεια αυτή δεν αφορά τον άνθρωπο. Δεν κολλάει στον άνθρωπο, αφορά μόνο τα μικρά μερικαστικά. Πρόβατα και δευτερευόντως κατσίκες. Είναι οφείλεται σε ιό και δυστυχώς επειδή είναι πολύ μολυσματική και ταξιδεύει πολύ εύκολα ο ιός είτε με αντικείμενα είτε με τα ίδια τα ζώα, πρέπει να λαμβάνονται πάρα πολύ αυστηρά μέτρα. Η νομοθεσία προβλέπει ότι αν και έστω ένα κρούσμα εμφανιστεί σε ένα κοπάδι, να σφαγιαστεί όλο το κοπάδι και να ενταφιαστεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, τα πρόδρομα συμπτώματα είναι πυρετός, είναι κεφιά, είναι δακρύδια, ρηνικό έκρημα πιθανόν και δευτερευόντως το ζώο αναπτύσσει μικρά επάρματα, σπηριά, να το πούμε για να το καταλάβουμε, κυρίως στα άτριχα μέρη του σώματος, βυζιά, κάτω από την ουρά και κοιλιά. Εκεί μπορούμε να τα παρατηρήσουμε, αν και βγαίνει και στο υπόλοιπο, και στο πρόσωπο, στα χείλια και παντού. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι κτηνοτρόφοι είναι να ψάχνουν καθημερινά να βλέπουν τα ζώα τους για τα συμπτώματα αυτά που αναφέραμε και αν τυχόν βρεθεί κάτι να ειδοποιήσουν άμεσα την κτηνιατρική υπηρεσία ή τον κτηνίατρό τους για να προφυλάξουν και τον εαυτό τους αλλά και τους γύρω κτηνοτρόφους, τους συναδέλφους τους. Άλλα μέτρα τα οποία λαμβάνονται συνήθως σε αυτή την περίπτωση είναι δεν βάζουμε ξένους ανθρώπους μέσα στο ποιμιό μας, δεν βάζουμε αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζωοτροφές παρά μόνο εάν έχουν ψεκαστεί τα λάστιχα, αν υπάρχει λάκκος με απολυμαντικό κτλ. Γιατί κανείς δεν ξέρει τις πιθανότητες. Για το κρούσμα που έχουμε σήμερα, το θετικό σημείο είναι ότι βρέθηκε μόνο ένα ζώο. Έχει ελέγξει η υπηρεσία τόσο το κοπάδι αυτό, το οποίο σφαγιάστηκε φυσικά, όσο και τα γύρω κοπάδια δεν έχει βρεθεί κάτι και όλοι προσευχόμαστε να μην βρεθεί κάτι σε άλλο σημείο, όπως είχε γίνει με την επιδημία του 16-17 νομίζω, όπου είχαμε σε πάρα πολλά σημεία, είχαμε Μανταμάδο, είχαμε Στύψη, είχαμε μέχρι Φίλια είχε πιάσει το πρόβλημα. Αυτό που ευχόμαστε όλοι είναι να παραμείνει σε αυτό το κοπάδι, σε αυτό το ζώο. Κύριε Τσακίρη, πώς είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στο 2023 και ωστόσο να μην έχει βρεθεί κάποιο εμβόλιο που να προστατεύει τα ζώα αυτά? Κοιτάξτε, εμβόλιο κάνουμε συνήθως σε ζώα στα οποία ενδυνούν κάποιες ασθένειες. Η ευλογιά είναι ένα τυχαίο έβριμα το οποίο δεν μπορείς να εμβολιάσεις όλα τα ζώα του νησιού για ένα που αν θα έρθει κάποιο μικρόβιο, δηλαδή κανείς δεν περίμενε να έρθει η βλογιά αυτή τη στιγμή. Είχαμε στο Τσαράκα, λέει, απέναντι μια εστία από την Τουρκικιά και από εκεί ενδεχομένως με πουλιά αποδημητικά ή με πτωματοφάγα πουλιά πέρασε και σε εμάς. Οπότε εσείς αποδίδετε το κρούσμα αυτό στο γειτονικό, στη γειτονική τουρκία? Ναι, οπωσδήποτε από εκεί. Δεν μπορεί να, από το μηδέν δεν προέρχεται κάτι. Υπήρχε στην Τουρκία και ήρθε εδώ. Παίρνονται βέβαια μέτρα τώρα διάφορα με απολυμαντικά στα καραβάκια που έρχονται και φεύγουν τουρίστες Τούρκοι ή δικοί μας πάνε απέναντι. Για μένα δεν είναι αρκετό αυτό, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, αυτοί έρχονται από πόλεις, στις πόλεις μέσα δεν υπάρχει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που έρχονται με βάρκες και οι οποίοι πιστεύω ότι περνάνε από κτήματα χωράφια και πιθανόν να μεταφέρουν και πρέπει να προσέχουμε και αυτούς που έρχονται εδώ πέρα να μπαίνουν σε μια καραντίνα τόσο για τον κορονοϊό που μπαίνουν όσο και για τέτοια πράγματα να μην κυκλοφορούν για 10 μέρες μέσα στο νησί. Προληπτικά οι κτηνοτρόφοι τι πρέπει να κάνουν εκτός από να ελέγχουν τα ζώα? Να ελέγχουν τα ζώα και να βάλουν απολυμαντικά στην είσοδο και στην έξοδο του στάβλου τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις, τι ξέρουμε για το κεφάλαιο αυτό? Για τις αποζημιώσεις.
Κοιτάξτε, η απώλεια για τον κτηνοτρόφο είναι τεράστια. Γιατί χάνει το κοπάδι του, το οποίο κοπάδι είναι ζώο που τα έχει διαλέξει μια ζωή, τα οποία είναι... αν αποζημιωθεί, γιατί υπόθηκε ότι θα αποζημιωθούν στο ακέραιο, αν αποζημιωθεί ο κτηνοτρόφος και πότε θα αποζημιωθεί για την αξία των ζώων που σφάγισαν. Δεν θα αποζημιωθεί ούτε για τα αρνιά, γιατί τα πιο πολλά τα ζώα τώρα είναι κοντά στην, στη γέννα, ούτε για τη χαμένη παραγωγή του γάλακτος για όλη τη χρονιά, ούτε για, για το χρόνο που θα κάνει για να φτιάξει το κοπάδι αυτό που είχε με διαλεγμένα ζώα και με αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος φορέας που μπορεί να αποζημιώσει όλα αυτά. Όπως δεν αποζημιωθήκαν και την προηγούμενη φορά οι κτηνοτρόφοι πήραν μια αποζημίωση μόνο για τα ζώα τους. Για το κεφάλι, δηλαδή. Για το κεφάλι, ναι, για το ζωικό κεφάλαιο.